Νέο χαράτσι για τα φάρμακα φαίνεται ότι θα καλούνται στο εξής να πληρώνουν οι πολίτες, με επίκεντρο μια σειρά από αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει τις τελευταίες ημέρες σε σκευάσματα μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Η αύξηση είναι της τάξης του 10 με 15% και αφορά σκευάσματα που καλούνται να πληρώσουν εξ ολοκλήρου οι ασφαλισμένοι, όπως αντιπυρετικά, παυσίπονα και σιρόπια για το βήχα. Παρακεταμόλες, ασπιρίνες, σπρέι για τη σιρόπια για το βήχα, καραμέλες για το λαιμό, όλα αυτή μια κατηγορία φαρμάκων που τα έχουν χαρακτηρίσει lifestyle φάρμακα. Το κόστος για την υγεία το πληρώνουν ήδη πολύ ακριβά οι πολίτες, πληρώνοντας μεγάλα ποσά ήδη για τα φάρμακά τους. Τόνισε ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος ξεκαθάρισε τα φάρμακα που δεν συνταγογραφούνται υποχρεωτικώς έχουν λανθασμένα και πέρα για πέρα ανυπόστατα χαρακτηριστεί και ως lifestyle σκευάσματα, παραπέμποντας στο ότι δεν είναι και τόσο απαραίτητα για την υγεία. Δεν μπορεί να μου χαρακτηρίζουν ένα αντιβυχικό σιρόπι, ένα παυσίπονο, ένα σπρέι για την αποσυφόρηση της μύτης, να μου το χαρακτηρίζουν lifestyle και να μην το αποσημειώνουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάντως ο κύριος Τσικανδυλάκης με νόημα σχολίασε ότι τα σκευάσματα που συνταγογραφούνται και που μέρος τους πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ως διαμαγείας, αντί το κόστος τους να ανεβαίνει, μάλλον πέφτει, την ώρα που και η αναπροσαρμογή του ποσοστού κάλυψης των δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία αναπροσαρμόζεται, με τάση να πληρώνουν όλο και περισσότερα χρήματα οι ασφαλισμένοι. Σε λίγο καιρό, εάν δεν αυξηθεί το προϋπολογισμός για τη φαρμακευτική δαπάνη, να ξέρετε ότι θα έχουμε τρομερά προβλήματα και μόνο οι έχοντες και οι πολλοί έχοντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα καινούργια μόρια φαρμάκων. Και με τις τιμές των φαρμάκων να έχουν πάρει φωτιά, επιπλέον πρόβλημα εν μέσω καλοκαιριού είναι η έλλειψη σε σκευάσματα που επιτείνεται και εκτοξεύεται με το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών. Τώρα θα έχουμε και σε άλλα σκευάσματα που τελειώνουν τα αποθέματα των φαρμακοποθηκών και μέχρι τις 20-25 του Αυγούστου που θα ανοίξουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, πιθανό να αντιμετωπίσουμε κάποια προβληματάκια αυξημένα. Ας το ελπίσουμε ότι δεν θα είναι έτσι. Φάρμακα όπως αντιβιώσεις για παιδιά, φάρμακα για διαβητικούς, προκειμένου να τα βρουν οι πολίτες, καλούνται να κάνουν ζιγ-ζακ από φαρμακείο σε φαρμακείο, με το πρόβλημα να γιγαντώνεται στις τουριστικές περιοχές. Τα φάρμακα τα οποία πραγματικά υπάρχει πρόβλημα είναι τα αντιβιωτικά. Και είναι τα αντιβιωτικά για παιδιά. Έτσι. Και τα φάρμακα του ζαχάρου και της χρόνιας αποφρακής πνευμονοπάθειας. Αυτά εστιάζουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα βγάλουμε τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα πάντως και με επίκεντρο της έλλειψης σε φάρμακα που παρατηρείται εδώ και μήνες, μήνυση υπέβαλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων στο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για τις καταγγελίες που έγιναν περί εξαγωγών φαρμάκων που έχουν κλιμακώσει, όπως αναφέρεται, το πρόβλημα των ελλείψεων στην αγορά φαρμάκου σε ολόκληρη τη χώρα. Τους κατηγορούμε ότι κάνουν παράνομα εξαγωγές. Αυτό είναι πραγματικότητα και μπορεί να αποδειχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά ξέρετε, στο δικαστήριο μπορεί ο καθένας να προσφύγει για να κερδίσει και τις εντυπώσεις. Έτσι. Εμείς πάντως θα το τραβήξουμε μέχρι τέλος.